Εμείς πάμε να συνδεθούμε με την Οδυσσό και την απεσταλμένη μας την Έλλη Κασόλη, μαζί με τον Γιάννη Ασημακόπουλο. Βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερο σημείο. Έλλη, περιέγραψε μας που βρίσκεστε. Καλημέρα σας από την Οδυσσό. Και ακριβώς είναι ιδιαίτερο το σημείο, όχι μόνο για το τι συμβαίνει εδώ, αλλά γιατί πρέπει να σας πω ότι χρειάστηκε να κάνουμε 40 λεπτά δρόμο με το αυτοκίνητο για να φτάσουμε. Και είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μόλις περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεδομένων των συνθήκων είναι όντως ένα ιδιαίτερο μέρος. Θα κάνω λοιπόν στην άκρη για να δείτε τι συμβαίνει εδώ. Εδώ δεν είναι ένα απλό κέντρο εκπαίδευσης. Το μέρος αυτό είναι ιδιαίτερο γιατί ο κόσμος είναι χωρίς. Από τη μια πλευρά υπάρχουν απλοί πολίτες οι οποίοι εκπαιδεύονται κυρίως στο στόχο εδώ, δηλαδή πολλοί από αυτούς ξέρουν ήδη να κρατούν ένα όπλο, οπότε εκπαιδεύονται κυρίως στο στόχο. Και από την άλλη πλευρά, από την αριστερή πλευρά, υπάρχουν πιο επαγγελματίες, μπορούμε να πούμε. Και βέβαια να σας πω ότι πολλοί από αυτούς που τους εκπαιδεύουν δεν είναι απλοί καθοδηγητές, απλοί instructors, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι και μέλη του Ουκρανικού στρατού. Γιατί ακριβώς από πίσω, βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε σε εκείνο το σημείο, υπάρχει η ομάδα του στρατού που την ακούσαμε εμείς να εκπαιδεύεται. Εδώ λοιπόν βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς ξέρει να κρατάει το όπλο και εκπαιδεύεται σε αυτό το σημείο. Είναι ένας υπαίθριος χώρος, δεν είναι. Γι' αυτό έλεγα τις προηγούμενες φορές ότι οι Ουκρανοί εδώ προσπαθούν να αξιοποιήσουν το κάθε κτίριο που έχουν. Εδώ λοιπόν είναι ένας υπαίθριος χώρος και δεν έρχεται πολλής κόσμος εδώ, δηλαδή δεν είναι ένα γνωστό και μέρος. Και γυναίκες, είναι ένα μέρος που δεν μπορούμε βλέπουμε να και κορίτσια μικρά τώρα. Είναι φοβερή εικόνα. Βλέπετε πραγματικά. Την κυρία που... Βλέπετε την κυρία αυτή τη στιγμή, η οποία μαθαίνει και πώς η συγκεκριμένη να κρατάει ένα όπλο και πώς θα έχει έναν στόχο. Βλέπετε ότι δεν είναι μεγάλη σε ηλικία. Και αυτό που μας είπαν εδώ και πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι τουλάχιστον στο κομμάτι που σας δείχνουμε εμείς αυτή την ώρα, δεν τους εκπαιδεύουν για να γίνουν επαγγελματίες, στρατιωτικοί, ούτε τους εκπαιδεύουν για να σκοτώσουν και να πολεμήσουν. Τους εκπαιδεύουν εδώ σε πρώτη φάση για να μπορούν να είναι ασφαλείς, να μπορούν να αμυνθούν και να μπορούν χρησιμοποιώντας το όπλο και πυροβολώντας κάπου ή κάποιον, να μην τραυματίσουν τους γύρω τους. Υπάρχουν εδώ ακόμη και έφηβοι. Να σας πω, έχουν έρθει ακόμη και έφηβοι. Έχουν έρθει και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Και όλα αυτά βέβαια είναι μια εικόνα που αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έρθουν εδώ μία φορά, δύο φορές. Και στο βάθος, Έλλη, συγγνώμη, στην εικόνα που μας δείχνετε στο βάθος, υπάρχει και εκπαιδεύτρια. Υπάρχει μια γυναίκα που δείχνει σε έναν άντρα πώς να κρατάει το όπλο. Και αυτό μας δείχνει και την αίσθηση, ναι, τι αποφασιστικότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που παρακολουθούμε. Αποφασιστικότητα, αλληλοβοήθεια, ομοψυχία. Πραγματικά νομίζω ότι αυτές οι λέξεις όλες χαρακτηρίζουν εδώ τον λαό, τον Ουκρανικό και τους κατοίκους εδώ στην Οδυσσού που έχω, Οδυσσό που έχω καταφέρει τουλάχιστον εγώ να τους γνωρίσω λίγο περισσότερο. Ο καθένας βοηθά τον άλλον όπως μπορεί. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το τι συμβαίνει εδώ, γιατί σας λέω ξανά ότι δεν είναι ένα απλό κέντρο εκπαίδευσης όπως έχουμε δει, όπου υπάρχει και το κτίριο, που υπάρχει και ο χρόνος. Εδώ εκπαιδεύονται μόνο για 2 ώρες κάθε μέρα, πολύ αυστηρή προπόνηση και είναι και πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες. Ακόμη δηλαδή και εμείς είμαστε περιορισμένοι στο τι μπορούμε να δείξουμε, στο τι μπορούμε να τραβήξουμε, στο πόσα μπορούμε έτσι να σας πούμε περισσότερα, γιατί όπως σας είπα ότι από δίπλα και μόλις τώρα ας πούμε πέρασαν από τα αριστερά μου μέλη του Ουκρανικού στρατού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χθες μας έδειξαν συνοδεία στρατιωτικών, πήγαμε μέσα στο κέντρο της Οδυσσού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μέρος και γιατί σας ξαναλέω ότι απέχει μόλις περίπου 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στην Οδυσσό περιμένουμε επιθέσεις και από θαλάσσεις. Εχθές να σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι λίγο πριν τη σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ακούσαμε αντιαεροπορικά πυρά. Ναι. Είδαμε έτσι και τροχιοδεικτικά στον αέρα και στο βίντεο φαίνεται μια πολύ μικρή έκρηξη. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς τι είναι, αλλά φανταζόμαστε ότι ίσως ήταν κάποιο μικρό ντρόουν, αν όχι κάποιο μικρό πύραυλο, ο οποίο αυτοκαταστράφηκε προκειμένου να μην πέσει ακέραιος και προκαλέσει απώλειες μεταξύ αμάχων. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει και
Μάλλον η μέρα ξεκίνησε λίγο δύσκολα, γιατί είχαμε και σιρήνες στην Όδησο. Η πρώτη ήχησε στις 4.30 το πρωί. Ο συναγερμός κράτησε περίπου μία ώρα. Και λίγη ώρα μετά, στις 7 παρατέταρτο, είχαμε ξανά σιρήνες. Και ταυτόχρονα με τις σιρήνες, να σας πω ότι ήχησαν και οι καμπάνες. Και είναι πραγματικά ένας ανατριχιαστικός ήχος αυτός να τον ακούς. Σιρήνες και καμπάνες ταυτόχρονα, ώστε αν κάποιος δεν ακούσει τις σιρήνες, να ξυπνήσει τουλάχιστον από τις καμπάνες και να μπορέσει κατευθείαν να πάει στο καταφύγιο. Έλλη, είναι συγκλονιστικό το ρεπορτάζ που μας μετέδωσες. Ναι. Μπράβο σου και σε σένα και στο Γιάννη τον Ασημακόπουλο. Πραγματικά συγκλονιστικό ρεπορτάζ, το οποίο μας δείχνει και την αποφασιστικότητα που υπάρχει, βλέποντας, εδώ είναι η γυναίκα εκπαιδεύτρια που λέγαμε πριν. Έλλη, συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ.